Κύριοι, να δούμε το επόμενο θέμα που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και είναι στόχος για την Κύπρο και ο στόχος είναι να μετακινηθούμε και να υιοθετήσουμε αυτές τις πολιτικές, να μετακινηθούμε από την θέση που βρισκόμαστε, που είναι η τελευταία από όλα τα κράτη-μέλη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο που αφορά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και θέλουμε να δούμε γιατί έχει γίνει και ιδιαίτερη αναφορά και θα σας πούμε γιατί τις τελευταίες μέρες, για τις δράσεις, τις προτάσεις και τα βήματα που γίνονται για να ξεκολλήσουμε από τον πάτο της λίστας. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου, κύριο Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θέλετε να πούμε με απλά λόγια πρωτίστως τι περιλαμβάνει η βιώσιμη ανάπτυξη, τι εννοούμε με βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί είμαστε τόσο πίσω στην επίτευξη των στόχων. Ναι, η βιώσιμη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο πλαίσιο ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει 17 στόχους που καλύπτουν λίγο πολύ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ναι. Από πείνα, υγεία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, εκπαίδευση, ισότητα φύλων ενάντια στο ρατσισμό. Είναι 17 στόχοι, ορίστηκαν από την Ηνωμένη Εθνή το 2015 με ορόσημο εφαρμογής τους μέχρι το 2030. Και άρα το τι εννοούμε βιώσιμη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι σαφώς ορισμένο από την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Αυτό το έχουν δεχτεί πάρα πολλοί χώρες, οργανισμοί. Το πιο σημαντικό βέβαια ότι πρόσφατα είναι η κλιμακούμενη σημασία που δίνει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα το θεωρεί και κριτήριο και θα, κάθε μέτρο που λαμβάνει θα αναφέρεται και σε αυτούς τους 17 στόχους. Αναφέρατε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Μια διόρθωση. Είμαστε στην καλύτερη ομάδα επίτευξης των στόχων παγκόσμια, που είναι η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είμαστε στον πάτο της καλύτερης ομάδας. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η πρώτη παγκόσμια. Μάλιστα. Αλλά είμαστε οι τελευταίοι. Άρα σημαίνει ότι δεν βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας ως παίχτες στην ομάδα, με τον τρόπο Όχι. που θα έπρεπε. Ναι. Όχι βέβαια, και έχουμε πάρα πολύ, δεν το λέω για να εφησυχάζουμε, αλλά απλώς για να... Για να αναφέρουμε ότι δεν, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ναι. Πιθανό επίσης να είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι φαίνεται στην αποτύπωση που έγινε πέρσι στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως μιλήσαμε ιδιαίτερα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Καδί, ότι από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία που αποστάθηκαν δεν ήταν και τα πιο πλήρη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια, και είναι το πρώτο μέλημα που θα αναλάβουμε, η ακριβής αποτύπωση που βρισκόμαστε. Ναι. Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν είναι καλή θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι καλή θέση. Θέλουμε συνείδηση ως κράτος ή ως πολίτες, θέλουμε να μας πείτε, κύριε Παπανικόλα. Θέλουμε και τα δύο. Και ξεκινάμε και από τις δύο μεριές. Και από το κράτος και από τους πολίτες. Ναι. Το κράτος σε δημοκρατίες όπως η δικιά μας θα συμμορφωθεί σίγουρα αν οι πολίτες υψώσουν τη φωνή τους. Ναι. Έχουμε πολλές παραβιάσεις όμως ως κράτος και μας έχουν επιβληθεί και πρόστιμα είτε για περιβαλλοντικούς ρήπους είτε για τον τρόπο διαφύλαξης και διατήρησης φυσικών περιοχών ενταγμένων σε δίκτυα και διάφορα άλλα. Έχουν γίνει επίσημα από πρόστιμα μέχρι επισημάνσεις αυστηρές. Μας κουνούσαν το δάχτυλο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να περηφανευόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε και οι παραβιάσεις είναι πολλές και συνεχίζονται. Βέβαια, βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τόνισα, δεν αναφέρεται μόνο στο περιβάλλον. Ναι. Πολλές φορές παραβλέπει εκεί. Βέβαια, το περιβάλλον είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ναι. Το νερό, η φύση, η κλιματική αλλαγή. Αλλά υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη όπως ορίζεται, όπως είπα. Μέσω της τεχνολογίας μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι. Καταπολέμηση της πείνας. Και άλλους τομείς. Για παράδειγμα, τα οποία
δεν συνδέομαι άμεσα με βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Ναι. Η πρόσβαση σε υψηλά συστήματα υγείας, το οποίο βελτιώνεται στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι η ισότητα των φύλων. Μη ρατσιστικές διακρίσεις. Ναι. Και αυτά αποτελούν κριτήρια στο που κατατασσόμαστε. Μάλιστα. Υπάρχουν και οι κοινωνικοί δείχτες και οι περιβαλλοντολογικοί δείχτες και οι αναπτυξιακοί δείχτες. Είναι, μπορεί κανείς, και έχει γίνει αυτή η προσέγγιση, να ομαδοποιηθούν σε 4 ή 5 ευρύτερες κατηγορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπανικόλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε εμείς για την προβολή αυτού του πολύ σημαντικού θέματος. Λοιπόν.